Δεν μπορώ να τα αντέξω αυτό. Μα σκεφτείτε τώρα πώς αισθάνεται ο ψηφοφόρος των ΑΝΕΛ, που αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια πεντακάθαρη θέση σε σχέση με το Σκοπιανό. Και βλέπει τώρα τους μισούς από αυτούς να πάνε να ψηφίζουν τα Σκόπια. Και πριν από αυτό, κύριε Οικονόμου. Τους 4 στους 7. Φοβερό. Για να μην μπερδεύεστε. 4 στους 7 στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα να πάει να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Ακριβώς. Δεν υπάρχει, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια κυβέρνηση η οποία έχει δείξει τέτοια αγάπη προς τους έξωθεν εντολίστες από την κυβέρνηση Τσίπρα. Για να μην μπερδευόμαστε. Πήρε εντολή, θα ξεπουλήσει το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας σε ξένους. Ξεπουλήθηκε όλο. Πήρε εντολή, θα βάλει ενέχειρο για τα δάνεια, αυτό που ζητούσαν και στον Παπανδρέου και στον Παπαδήμο και στον Σαμαρά, θα βάλει ενέχειρο τα χρυσαυγικά της χώρας, τους αρχαιολογικούς χώρους, θα βάλει όλη την περιουσία της ενέχειρο για τα δάνεια. Το έκανε. Και τώρα του είπαν ότι ξέρεις θα τελειώνει το θέμα της Μακεδονίας και βρίσκει συμπαραστάτη τον Καμένο να πάει να κάνει αυτό το ξεπούλημα. Και το κάνει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Με μία πλειοψηφία η οποία δεν ανταποκρίνεται στη λαϊκή εντολή, με μία πλειοψηφία η οποία είναι προϊόν ανταλλαγμάτων, συναλλαγών και βεβαίως υπόγειων διαδρομών. Ωραία, αυτό το πράγμα έχει φτάσει τον κόσμο στα όρια του. Η κοινωνία θα εξεγερθεί. Και θα εξεγερθεί όχι απέναντι μόνο στον Τσίπρα, θα εξεγερθεί απέναντι και βεβαίως εδώ αφορά και τα μικρότερα κόμματα και όλους αυτούς οι οποίοι είπαν ότι θα είμαστε το καινούργιο και το διαφορετικό και τελικά φέρανε στη Βουλή ανθρώπους οι οποίοι πηδάνε σαν τις πεταλουδίτσες από τη μία κοινοβουλευτική ομάδα στην άλλη. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει κάνει όλα όσα πρέπει προκειμένου να μπλοκάρει αυτή τη συμφωνία. Και ρωτάει ένας κόσμος, γιατί δεν καταθέτετε πρόταση μορφής αφού μιλάμε για ένα μείζον θέμα σαν κι αυτό. Μήπως φοβάστε ότι δεν μπορέσετε να συγκεντρώσετε. Καταρχάς, η πρόταση μορφής για να υπερψηφιστεί θέλει 151. Σήμερα σύραμε τον κύριο Τσίπρα στην. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα δώσουμε μάχη με τους ανεξάρτητους Έλληνες από εδώ και πέρα. Καλή επιτυχία στον Πάνο τον Καμένο και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Και καλή χρονιά. Καλωσορίζω τον κύριο Φωκά στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι ένας βουλευτής μαχητικός της Β' Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα, μέχρι την Κυριακή, δεν είχαμε καν μιλήσει ποτέ. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα το πατριωτικό για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να αντισταθούμε απέναντι σε συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Στη μέση συμπολίτευση η οποία θέλει να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών και να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για την Συμφωνία των Πρεσπών και δεύτερον στην αντιπολίτευση η οποία κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό δεν ανταποκρίνεται στο καλεσμά μας να έρθει να καταθέσουμε από κοινού μια πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης με τη μόνη δέσμευση ότι η λύση που θα δοθεί δεν θα έχει τον όρο Μακεδονία και ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση για να υπογράψει ο ίδιος Συμφωνία των Πρεσπών κάπως διαφορετική. Ο κ. Φωκάς ήταν πάντα συνεπής στις αρχές του και στις αρχές που εκπροσωπούμε και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Τον καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καλώς ήρθες, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλωσόρισε δηλαδή, τον καλωσόρισε δηλαδή στην ομάδα με τον Παπαχριστόπουλο, τον Ζουράρη, οι οποίοι θα ψηφίσουν υπέρ του Τσίπρα και θα ψηφίσουν και. Ο ένας θα ψηφίσει και υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή, έλεος, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα τον καλώ. Σε εμπαρκή και πολιτικά ρεμάλια, λοιπόν, κρατάνε τον Τσίπρα επάνω. Λυπάμαι για λογαριασμό τους. Είναι υπόλογοι στην κοινωνία, είναι αποστάτες και είναι και προδότες. Ήταν στην Ένωση Κεντρών, να θυμίσουν τηλεθεατές μας που δεν το θυμούνται. Μισό λεπτό. Δηλαδή, αυτό το πολιτικό σκηνικό θα μας συγχαθεί ο κόσμος. Δεν θα πάνε να ψηφίσει κανείς. Αν μου επιτρέπετε. Αυτό που είδαμε τώρα σε ζωντανή μετάδοση ήταν σε live μετάδοση ένα σκηνικό για ποιο λόγο ο κόσμος απεχθάνεται την πολιτική και για ποιο λόγο αυτή η πολιτική και με ΙΤΑ και με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ βρίσκεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Mm-hmm. Διότι βλέπεις να γίνονται παζάρια, μεταγραφές, να φεύγουν αδέσποτοι βουλευτές από εδώ και από εκεί, σαν τις αδέσποτες σφαίρες. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, είναι ντροπή. Ετοιμάζεται για δηλώσεις και ο κύριος Λικούδης, όπως μας ενημερώνουν τώρα. Να συνδεθούμε σε λίγο. Τώρα το μάθαμε, να δούμε τι θα αποφασίσει. Όλα συμβαίνουν τώρα για κάποιο λόγο. Γιατί ο ίδιος έχει μιλήσει για ψήφο στις πρέσπες, αλλά όχι η εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν οι τηλεθεατές. Μήπως αναθεωρεί τώρα και το άλλο. Για να δούμε. Αν οι τηλεθεατές μας έχουν δει το House of Cards. Εκεί ο Kevin Spacey καταφέρνει να πάρει στα όρια του το αμερικανικό σύνταγμα και να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που γράψανε τότε οι εφάνταστοι
σεναριογράφοι του Χόλιγουντ, εμείς το ζούμε στην πολιτική ζωή. Έχουμε κοινοβουλευτικές ομάδες που δεν υπάρχουν, δεν συγκροτούνται, δεν έχουν σταθερή άποψη, δεν έχουν ενιαία άποψη και παραμένουν...